Η Εβδομάδα Αθλητισμού αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματοποιείται για πρώτη φορά φέτος τον Σεπτέμβριο σε 31 χώρες της Ευρώπης. Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού είναι να προωθήσει και ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα πολλαπλά ωφέλη της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους Ευρωπαίους πολίτες να γνωρίσουν και να συμμετάσχουν δωρεάν σε διάφορες μορφές άσκησης. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως ο καταξοχήν αρμόδιος φορέας για την παιδεία και τον αθλητισμό, δεν θα μπορούσε, όπως τόνισε ο Κώστας Καδής, να μείνει αμέτωχο σε αυτή την πανευρωπαϊκή εκστρατεία. Στηρίζει και υιοθετεί τη συγκεκριμένη διοργάνωση ως ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες, αναδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του στον τομέα του αθλητισμού. Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, τονίστηκε στη συνέντευξη τύπου. Ο αθλητισμός είναι σημαντικός. Φέρνει χαρά στη ζωή μας. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό μας βοηθά να υιοθετήσουμε ένα ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου έγινε η ανακήρυξη των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, Ανδρούλας Βασιλείου, Παύλου Κοντίδη και Καρολίνας Πελεντρίτου. Καλό λοιπόν όλους και όλες να αφιερώσουν χρόνο για να ασκηθούν και να επιλέξουν ένα από τα τόσα σπορ που προσφέρονται. Εύχομαι αυτό το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας να περάσει στον κόσμο, να αγκαλιάσει. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλύτερη κοινωνία αν ο καθένας από μας βάλει τον αθλητισμό στη ζωή του. Η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα στην Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των δράσεων που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της εκστρατείας, συνολικά 138. Χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης ο Αντένα.